μπορεί να καθυστέρησαν και μάλιστα σημαντικά. Το θετικό όμως είναι ότι επιτέλους ξεκίνησαν. Ο λόγος για ένα ευρύ πρόγραμμα παρεμβάσεων του Δήμου σε 4.000 και πλέον τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομίων που αντικαθίστανται με γοργούς ρυθμούς μέσα από μια σειρά εργολαβιών. Τα έργα αναμένεται να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών στον τομέα της πρόσβασης και φυσικά να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους, καθώς τις περισσότερες των περιπτώσεων πρόκειται για έργα που θα έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια. Σε συνδυασμό μάλιστα με την υλοποίηση του μεγάλου προγράμματος ασφαλτοστρώσεων που ήδη εξελίσσεται στον άξονα Βιλαρά-Βαλαωρίτου 28 Οκτωβρίου, αναμένεται να αναβαθμιστούν συγκεκριμένες περιοχές που παρέμεναν επί χρόνια υποβαθμισμένες και ξεχασμένες. Εδώ και λίγες ημέρες εκτελούνται έργα αντικατάστασης των παλαιών πεζοδρομίων στην οδό Βορείου Ηπείρου, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες σε άλλες οδούς όπως η Παπανδρέου, η 8η Μεραρχίας, η Γράμμου και η Μακρυγιάννη. Τον προγραμματισμό των έργων παρουσίασε το πρωί της Τρίτης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Νάστος, που αναφέρθηκε και στα προβλήματα που προκάλεσαν τις καθυστερήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Πλέον οι διαγωνισμοί γίνονται με άλλες διαδικασίες, οι ανάδοχοι δεν ήταν έτοιμοι και υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Είμαστε όμως σε θέση αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε αυτές τις παρεμβάσεις που έπρεπε να τις είχαμε ξεκινήσει από τις αρχές Μαΐου. Καταρχήν, γίνεται από εργολαβία η αντικατάσταση των πεζοδρομίων που αφορά τη Βορείου Ηπείρου, 8ης Μεραρχίας, Παπανδρέου, Λεωφόρος Γράμμου, τμήμα της Κατσάρη και σε κάποιες άλλες περιοχές. Είναι όλη η εργολαβία 3.500 τετραγωνικά μέτρα και όπου αλλού και όπου υπάρχει κάπου αλλού που χρειάζεται να γίνει μια συντήρηση, εμείς τα έχουμε επισημάνει όλα. Οι πολίτες ας παίρνουν τηλέφωνο στο εργοτάξιο να επισημαίνουν αυτά τα πράγματα. Επίσης, αυτό γίνεται από εργολαβία μέσα από τα δίμενα τα οποία έχει πάρει ο Δήμος, το εργοτάξιο του Δήμου. Γίνονται παρεμβάσεις σε όλα τα σημεία της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί, έχουμε 15 μέρες που ξεκινήσαμε με τα δίμηνα, γιατί δυστυχώς περιμέναμε τα πεντάμινα από την κυβέρνηση και δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έδωσε στα Γιάννα και τα γνωρίζετε, το έχει αναδείξει και ο Δήμαρχος αυτό το θέμα. Ο κύριος Νάστος αναφέρθηκε και στη δουλειά που έχει γίνει από το εργοτάξιο και αφορά στην καταγραφή και τις μελέτες για να αξιοποιηθούν τα χρήματα που έχει διασφαλίσει ο Δήμος Ιωαννιτών για την αποκατάσταση βλαβών από θεομηνίες. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη από μεριάς εργοταξίου για την αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία. Είναι παρέμβαση σε όλα τα σημεία, γίνεται παρέμβαση στην πόλη στο πιο κύριο σημείο που είναι η Λεωφόρος Μακρυγιάννη, γίνεται αποχέτευση. Επίσης γίνεται και σε ένα κρίσιμο σημείο η αποχέτευση κάτω στα Καρδαμίτσα. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη από τα σφαγεία μέχρι τη Βογιάνο για την ανακατασκευή του πεζοδρομίου. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτές τις μέρες για τα πεζοδρόμια που αφοράν από την Μακρυγιάννη, δηλαδή από το νοσοκομείο, πλατεία Ομήρου και προχωράμε Άρη Βελοχιώτη. Επίσης έχει ολοκληρωθεί από μεριάς του εργοταξίου και η μελέτη αποκατάστασης από την πλατεία Μαβίλη έως τον Κύκνο, η οποία είναι 850.000 ευρώ και περιμένουμε τώρα να αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή ή θα μπει στο νέο τεχνικό πρόγραμμα ή να μπει τώρα, ούτως ώστε να γίνει και αυτό το σημείο η παρέμβαση του Μόλου. Σε εκτιμάτε ότι η πρόοδος των εργασιών σε έργα τέτοιου τύπου όπως αυτά που παρουσιάζεται σήμερα είναι η επιθυμητή αυτή που θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει εκτελεστεί ή υπάρχουν δυσκολίες, καθυστερήσεις όπως αυτές που περιγράψατε στην αρχή? Δεν θα μπορούσε να είναι επιθυμητή με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, με τα capital control, με κλειστές τράπεζες, οι εργολάβοι δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τα έργα. Είναι γεγονότα αυτά. Και δυστυχώς και οι διαδικασίες οι οποίες μας κολλησιεργούν και μας καθυστερούν τόσο πολύ, για να σας φέρω ένα παράδειγμα, για να έρθει μια απόφαση, να εγκριθεί μια απόφαση που στέλνει ο Δήμος στην αποκεντρωμένη διοίκηση, πρέπει να κάνει 2,5 μήνες. Από εκεί και πέρα ο Δήμος πώς να προχωρήσει κάποια. Βέβαια, υπάρχουν και ευθύνες και σε εμάς που πρέπει να επιταχύνουμε κάποιες διαδικασίες και να καθίσουμε να δουλέψουμε πιο πολύ.